Θα πρέπει να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Μονοθεραπεία ή συνδυαστική φαρμακοθεραπεία. Και θα μιλήσει ο κύριος Μαμουλάκης, ο οποίος θα στηρίξει τη θέση ότι η μονοθεραπεία είναι επαρκής. Το ψήφο σας, κύριε Μαμουλάκη. Λοιπόν, για να συνδεθούμε με το προηγούμενο θέμα, βλέπουμε ότι είδαμε μάλλον ότι τόσο οι αλφα blockers όσο και οι αναστολίσεις του ενζήμου 5α αναγωγάση, αλλά και ο συνδυασμός, προτείνονται από όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες με κάποιες προϋποθέσεις για τη χρήση των αναστολέων της 5α αναγωγάσης για μεγάλους προστάτες. Και είδαμε προηγουμένως ότι για να σκεφτούμε να χρησιμοποιήσουμε το συνδυασμό, όπως θα δούμε και αναλυτικότερα αργότερα, πρέπει να συντρέχουν κάποια θέματα. Δηλαδή να έχουμε ένα προστάτη πάνω από 40 γραμμάρια και PSA πάνω από 1,5. Τώρα, για την αποτελεσματικότητα, θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά το IPSS, δηλαδή πόσο το ρίχνει το IPSS ή πόσο αυξάνει το Qmax η χρήση ενός αλφα αναστολέα. Βλέπουμε αριστερά στην οθόνη το σύνολο των μελετών, των τυχιοποιημένων κλινικών δοκιμών και μεταναλύσεων αυτών, που έχουν δώσει κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη μονοθεραπεία από τη χρήση των α1 αδρενεργικών αναστολέων. Και σύντομα θα δούμε λίγο τα αποτελέσματα αυτά. Καταρχήν είναι φάρμακα που δρούν γρήγορα, έχουν ταχεία έναρξη. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δράσουν από ώρες έως ημέρες. Βέβαια, τη μέγιστη δραστικότητά τους θα την εμφανίσουν μετά από λίγες εβδομάδες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς που έχουν όλων των τύπων τη συμπτωματολογία, από ήπια μέχρι και σοβαρή. Και επιτυχάνεται μείωση στο IPSS της τάξης του 40% και αύξηση του Qmax μέχρι και 25%. Η δράση τους είναι ανεξάρτητη από τον baseline όγκο του προστάτη για τον οποίο μιλάμε, εφόσον πρόκειται για θεραπεία με follow-up κάτω του έτους, ενώ τα μακροχρόνια αποτελέσματα φαίνονται να είναι καλύτερα σε ασθενείς που έχουν μικρότερους προστάτες. Και η δράση τους είναι ικανή για τουλάχιστον 4 χρόνια. Αυτό έχουν δείξει οι μεγάλες μελέτες. Επομένως, με βάση αυτά, είναι μια επαρκής θεραπεία. Τώρα, για τους αναστολίσεις 5α αναγωγάσεις, έχουμε πάλι πολύ μεγάλο επίπεδο τεκμηρίωσης. Βλέπουμε πολλές μελέτες, βρίσκονται στα guidelines, ένα β, που έχουν δείξει ότι είναι φάρμακα τα οποία έχουν μένει μια βραδεία έναρξη, δηλαδή ξεκινούν τη δράση τους στους 6 με 12 μήνες, καταφέρουν σε βάθος χρόνου, στα 2 με 4 χρόνια, να ρίξουν το IPSS μέχρι 30%, να αυξήσουν το Qmax έως 2 ml το δευτερόλεπτο. Ρίχνουν, μειώνουν λόγω προαγωγής της απόπτωσης τον όγκο του προστάτη μέχρι και 20%, κάτι που δεν κάνουν οι αλφα αναστολείς. Και η δράση είναι συνάρτηση του baseline προστατικού όγκου. Δηλαδή, η φιναστερίδη για να δράσει φαίνεται ότι χρειάζεται να είναι πάνω από καλύτερα, πρέπει να είναι πάνω από 40 γραμμάρια ο αρχικός όγκος του προστάτη, ενώ η δουταστερίδη μπορεί να δράσει και με λίγο μικρότερος προστάτης, πάνω από 30 γραμμάρια. Είναι λοιπόν και η χρήση των 5α τον αναστολέα 5α αναγωγάσεις, μια επαρκής αντιμετώπιση με κάποιες προϋποθέσεις. Μπορείτε να πάρετε την δική μου παρουσία, σας παρακαλώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τώρα τον καθηγητή τον κύριο Χατζηχρήστο και τα μέλη του ΙΜΟΠ, όχι μόνο για την πρόσκληση, αλλά κυρίως γιατί μου δώσαν να υπερασπιστώ τη συνδυαστική θεραπεία. Ειλικρινά δεν θα ήξερα τι να πω αν είχα μόνο τη μονοθεραπεία. Κανένας δεν θέλει να χάνει, πόσο μάλλον όταν είναι μπροστά σε πολλούς ουρολόγους. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ξυφασκία, μην περιμένετε περίτεχνες δραστηριότητες. Ποιητική αδεία χρησιμοποίησα και μια εικόνα από το box έτσι, για τον πρώτο γύρο. Δεν είναι κακό. Αποτελεσματικότητα. Ο Χάρης μας είπε τι συμβαίνει, δεν μας είπε τη μισή αλήθεια όμως. Αυτό το οποίο ξέρουμε και από μελέτες οι οποίες έγιναν για το τι γίνεται πραγματικά στη ζωή, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, το 38% των ασθενών που παίρνουν αλφα-μπλόκερ στα 3 χρόνια θα αποτύχει. Στα 5 χρόνια το ποσοστό αυτό θα φτάσει στα 54%. Και όχι μόνο, αν δει ποια είναι η κύρια αιτία που οδηγεί σε αυτή την αποτυχία της μονοθεραπείας με αλφα-μπλόκερ, είναι το μέγεθος του προστάτη. Αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έχουν μέγεθος του προστάτη πάνω από 40 κυβικά εκατοστά, στην πενταετία 72% θα αποτύχει. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι οι ασθενείς με μονοθεραπεία, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, θα αποτύχουν. Και όταν λέμε αποτελεσματικότητα, την αξιολογούμε με δύο τρόπους. Υποκειμενικά και αντικειμενικά. Υποκειμενικά είναι τα συμπτώματα, το IPSS, αντικειμενικά είναι το Qmax.
Δύο μεγάλες μελέτες λύνουν το πρόβλημα για το πόσο χρειάζεται συνδυαστική θεραπεία. Η πρώτη μελέτη, η μελέτη της MTOPS 2003, τι μας έδειξε? Ότι ο συνδυασμός υπερτερεί όσον αφορά και τη βελτίωση του IPSS και τη βελτίωση του QMAX έναντι κάθε μία από τις μονοθεραπείες και του πλασέμπο βεβαίως, σε διάστημα 4 ετών. Εκείνο το οποίο ήταν χαρακτηριστικό στη μελέτη MTOPS, και κρατήστε το, είναι ότι η βελτίωση αυτή εμφανιζόταν μετά το πρώτο έτος. Και αυτό γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη ετερογένεια στον πληθυσμό ο οποίος μπήκε σε αυτή τη μελέτη. Δηλαδή είχαμε προστάτες κάθε μεγέθους. Βασιζόμενοι λοιπόν στα αποτελέσματα από την MTOPS, ήρθε η μελέτη COBAT, που είναι πλέον πρόσφατη, η οποία τι μας έδειξε? Μας έδειξε κατά πόσο ο συνδυασμός υπερισχύει της μονοθεραπείας σε ασθενείς με μέγεθος προστάτη πάνω από 30 κυβικά εκατοστά. Τα αποτελέσματα νομίζω είναι συντριπτικά. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται έναντι της μονοθεραπείας. Αν δείτε από εδώ, βλέπετε ότι από τους 9 κιόλας μήνες η συνδυαστική θεραπεία αποκτά πολύ μεγάλο προβάδισμα, η οποία το όχι μόνο το διατηρεί, αλλά βλέπετε το φάσμα, το αυξάνει στην περίοδο των 4 ετών. Επομένως λοιπόν, αν κανείς θέλει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, δεν είναι μόνο το υποκειμενικό, είναι και το αντικειμενικό. Με το QMAX βλέπετε λοιπόν η συνδυαστική θεραπεία ότι ακολουθεί μια παρόμοια καμπύλη και βεβαίως υπερτερεί έναντι κάθε μονοθεραπείας. Επομένως νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και παρόλο που χθες ψηφίσατε 34-12, νομίζω ότι δικαιούμαι περισσότερους ψήφους γιατί για την αποτελεσματικότητα, αφού θέλετε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στον ασθενή σας, θα δώσετε συνδυαστική θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας περάσουμε στην ασφάλεια. Ναι, περάσουμε στην άλλη παρουσίαση. Θες να κάνω εγώ την ασφάλεια για να συνεχίσει μετά? Όπως θες. Για να μην κάνουμε πολλά. Μπορώ να γυρίσουμε και πίσω να μην κάνετε πολλές αλλαγές. Να συνεχίσω εγώ με την ασφάλεια. Σκεφτείτε να ψηφίσετε, έτσι. Δηλαδή, τρεις ψηφίσαν το χάρι πριν ξεκινήσουμε. Αυτά δεν είναι... Δεν είναι τώρα αυτά πράγματα. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα αφορά την ασφάλεια. Και όταν λέμε ασφάλεια, είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Και αυτή η θολή εικόνα την οποία έχουμε για το πώς παρακολουθούμε το PSA στους ασθενείς οι οποίοι παίρνουν αναστολές 5 αλφαναγωγάσεις. Ξέρω τι θα πει ο Χάρης, γι' αυτό ξεκινάω, νομίζω είναι απλό. Η συνδυαστική θεραπεία έχει περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Εντάξει, έχει περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Και αν είχαμε ένα τρίτο φάρμακο, αν δίναμε αντιχοληνικά, πιθανώς κάποιοι από τους ασθενείς να είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν και ξεροστομία. Αν δίναμε και ένα τέταρτο φάρμακο, πιθανώς. Αυτό ήταν από την MTOPS, αυτό ήταν από την COBAT. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι τελικά οι ασθενείς οι οποίοι διέκοψαν τη θεραπεία εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών, τα ποσοστά ήταν απολύτως συγκρίσιμα. Δεν υπήρχε καμία διαφορά στην απόσυση των ασθενών εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ιδιαίτερα στη μελέτη την COBAT, η οποία είναι και η πιο πρόσφατη, υπήρχε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αξιολογούσε τη θεραπεία. Αυτό λοιπόν το ερωτηματολόγιο τι λέει? Ότι οι ασθενείς που ήταν ικανοποιημένοι από τη θεραπεία, και όταν λέμε ικανοποιημένοι, δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα που είδαμε προηγουμένως, αλλά γενικότερα και από το προφίλ της ασφάλειας της θεραπείας, πιο πολύ, 80% ήταν με τη συνδυαστική θεραπεία. Στατιστικό σημαντικό έναντι κάθε μονοθεραπείας. Και αν ακόμα το επεκτείνουμε και τους ρωτήσουμε ποιοι θέλουν να μείνουν και μετά τη μελέτη στη θεραπεία την οποία παίρνανε, βλέπετε και πάλι ότι το group της συνδυαστικής θεραπείας πάλι υπερίσχυε. Άρα οι ασθενείς τελικά είναι ικανοποιημένοι από τη συνδυαστική θεραπεία. Τώρα, όσον αφορά το PSA και το πώς το παρακολουθούμε, αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο πάντοτε προβλημάτιζε τους ουρολόγους. Εκείνον ο οποίο πρέπει να πούμε και νομίζω ότι αυτή είναι η νεότερη γνώση την οποία το σχολείο εδώ προσφέρει, είναι ότι ο παλιός κανόνας του διπλασιάζω, ξεχάστε τον, ο παλιός κανόνας του 2,3 μετά από ένα χρόνο, ξεχάστε τον. Και αυτό γιατί ξέρουμε πλέον από τη μελέτη Reduce ότι όσο περνάει ο χρόνος και οι ασθενείς είναι σε αναστολή 5 αλφαναγωγάσεις, δουταστερίδη στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει συνεχής μείωση του PSA. Άρα δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τον ασθενή διπλασιάζοντας το PSA του. Αν πάμε στη μελέτη PCPT, έτσι, με τον Ian Thompson και εκείνη την περίφημη μελέτη με τη φιναστερίδη, αυτό το οποίο αποδείχθηκε τελικά είναι ότι η χρήση της φιναστερίδης έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει την ευαισθησία του PSA προκειμένου να ανιχνεύσουμε κάποιον καρκίνο του προστάτη. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό το οποίο έχει σημασία σε ένα ασθενή τον οποίο παρακολουθούμε, και αυτό είναι τουλάχιστον το ευτύχημα των ασθενών με καλή υπερπλασία, είναι ότι τους βλέπουμε, τους ξαναβλέπουμε και τους ξαναβλέπουμε. Επομένως, μπορούμε να έχουμε ένα σηριακό PSA και να δούμε τις μεταβολές. Άρα, αυτό το οποίο
είναι η καινούργια γνώση, αυτό το οποίο μένει και το οποίο ξεκαθαρίζει και επομένως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας στην παρακολούθηση των ασθενών με PSA, είναι αυτό το οποίο έρχεται από τη μελέτη Reduce του 2011 και λέει τι πλέον. Ότι παρακολουθούμε το PSA και κάθε αύξηση του PSA από τον ADIR χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι μια κόκκινη σημαία, ένα συναγερμός, πέστε το όπως θέλετε, γιατί να το επιβεβαιώσουμε και κατόπιν να το αξιολογήσουμε και αν χρειαστεί να κάνουμε βιοψία στον ασθενή μας. Επομένως, είναι πολύ απλή η παρακολούθηση του PSA σε έναν ασθενή ο οποίος παίρνει συνδυασμό, το παρακολουθούμε και σε κάθε μία αύξηση, όπως θα κάνουμε και στη μονοθεραπεία, αξιολογούμε κλινικά τον άρρωστο. Ευχαριστώ πολύ. Σταύρο, μια ερώτηση να κάνω. Εφόσον η τιμή του PSA πέφτει συνέχεια με τα χρόνια με τη χρήση αυτών των φαρμάκων, πώς ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στην τιμή ναντήρ? Είναι η ισχύουσα τιμή. Αυτό το οποίο κάναμε λάθος και κάνανε κάποιος καρκίνος από την ανάλυση της Reduce ήταν ότι θεωρούσαν να δει το εξάμηνο. Δηλαδή η τιμή που έπιανε στο εξάμηνο θεωρούσαμε να δει. Επομένως, από εκεί και πέρα, επειδή έπεφτε, δηλαδή έπιανε μία τιμή 2. Είχε ξεκινούσε με 4 και έπιανε τιμή 2. Μετά πήγαινε 1,8 και πήγαινε 1,9. Τυχαία τα νούμερα. Το 1,9 δεν χτυπούσε το δεκαμπανάκι γιατί η αρχική μελέτη έδειχνε ότι το να δει ήταν του εξαμήνου. Όχι, κανονικά θα έπρεπε να αλλάξουμε αυτόν τον ασθενή γιατί ως ναδύρ θεωρούμε την τελευταία χαμηλή τιμή. Οποιαδήποτε αύξηση από την τελευταία χαμηλή τιμή είναι μια κόκκινη σημαία προκειμένου να αξιολογήσουμε τον ασθενή μας. Χάρη. Εντάξει, πάμε στην ασφάλεια. Το είπε ο Σταύρος. Περισσότερες αναπτυγμένες ενέργειες. Εγώ δεν ξέρω αν. Ναι, δεν διέκοψα. Αλλά ο καθένας πρέπει να σκεφτεί αυτό για τον ασθενή του. Τον φορτώνει με 2 φάρμακα και επομένως αθρηστικά θα έχει αυτή την επίπτωση. Η πιθανότητα να την έχει είναι σημαντική. Θα ήθελα λίγο να δούμε το θέμα του PSA και θα ήθελα να σας πάω λίγο πιο πίσω στη μελέτη PCPT, Prostate Cancer Prostatic Trial, η οποία ήταν μια μελέτη η οποία σχεδιάστηκε ουσιαστικά για να κρίνει κατά πόσον η φιναστερίδη μπορεί να χορηγηθεί σαν χημειοπροφυλακτικό για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Εδώ είναι το βασικό κόνσεπτ της μελέτης. Τυχεοποιήθηκαν λοιπόν σε πλασέμπο και φιναστερίδη ένας μεγάλος αριθμός ασθενών και παρακολουθήθηκαν για 7 χρόνια και στη συνέχεια ελήφθησαν βιοψίες. Αυτό το οποίο έδειξε η μελέτη είναι ότι, και γι' αυτό το λόγο τελείωσε και 15 μήνες νωρίτερα, ήταν ότι η επίπτωση του καρκίνου του προστάτη στην ομάδα της φιναστερίδης ήταν κατά περίπου 25% μικρότερη. Όμως ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε, και αυτό είναι, θα ήθελα να το βάλω πάνω στο τραπέζι για να το θυμηθούμε, είναι ότι εκτός του ότι ήταν επιλεκτική η μείωση της συχνότητας των όγκων σε χαμηλά grade, είχαμε μια αύξηση 25% των όγκων με Gleason score πάνω από 6, των επιθετικών δηλαδή καρκίνων. Από τη χωρή στην ομάδα της φιναστερίδης. Αναπτύχθηκαν κάποιες θεωρίες για να δικαιολογήσουν αυτό το θέμα, ότι δηλαδή πιθανόν η φιναστερίδη δεν επάγει όμως υψηλής κακοήθειας, αλλά μειώνοντας τον όγκο του προστάτη, αυξάνει την πιθανότητα να βρεθεί ο καρκίνος που ήδη υπάρχει. Έρχεται και μια δεύτερη μελέτη με ίδιο σκοπό, μελετώντας, όπως είπε και ο Σταύρος προηγουμένως, τη χορήγηση της δούτασθερίδης με ανάλογο concept ως χημειοπροφυλακτικό για τον καρκίνο του προστάτη. Και έδειξε παρόμοια πράγματα. Ότι ναι, μεν μειώνεται ο κίνδυνος κατά 23% στην ομάδα της δούτασθερίδης, όμως υπάρχει μια σαφή στάση αύξησης κινδύνου για εμφάνιση όγκων 8 με 10. Gleason score 8 με 10. Βελτιώθηκαν φυσικά τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον BPH και όλα αυτά. Είχαμε όμως συχνότερα επεισόδια καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό δεν εξηγήθηκε γιατί. Επομένως, οι ορμονικοί χειρισμοί με βάση αυτές τις δύο μελέτες για άλλο πράγμα, εντάξει, αλλά έδωσαν ένα αποτέλεσμα που εδώ θα πρέπει να το συζητήσουμε λιγάκι. Βγήκαν αυτές τις μελέτες κατευθύνσεις οδηγίας ότι δηλαδή ασυμπτωματικοί άνδρες με PSA μέχρι 3, που το μετρούν τακτικά και είναι πρόθυμοι να υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο, μπορεί να ωφεληθούν από τη συζήτηση της χορήγησης των αναστολέων της 5α αναβουγάσης ως πρόληψη για τον καρκίνο του προστάτη και τους διηγητικούς κινδύνους. Και το ίδιο ισχύει και στους ασθενείς που το παίρνουν για άλλο λόγο, όπως εδώ. BPH δηλαδή και συμβολογία από το κλάδο του τροποποιητικού σύστημα. Και παρά το γεγονός ότι ήταν ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα και έγινε αίτηση από τις αντίστοιχες εταιρείες για να εγκριθεί ως χημειοπροφυλακτικό, τελικά δεν έπεισαν. Και απορρίφθηκε το 2010 αυτή η αίτηση και ο κυριότερος λόγος
πέρα των άλλων, ήταν ότι αμφισβητήθηκε η ασφάλεια. Not providing compelling evidence confirming that there is not an increased risk of high-grade prostate cancer. Και έτσι απορρίφθηκε τελικά και η δουτασθερίδη και η φιναστερίδη για να χρησιμοποιηθούν ως χημειοπροφυλακτικό. Επομένως, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Πες και την πρόβα. Τι? Την πρόβα. Την πρόβα. Να περάσουμε τώρα, μια που είμαι απάντω, να μιλήσουμε και για την πρόοδο. Θα είχαμε πάλι λίγο ανάποδα, με συγχωρείτε γι' αυτό. Τώρα, παπάκια τώρα. Λοιπόν, οι δύο μεγάλες μελέτες, όπως αναφέρθηκαν και προηγουμένως, οι M-TOPS και οι COMBAT σχεδιάστηκαν καθαρά για να δείξουν εάν η συνδυασμένη θεραπεία υπερτερεί της μονοθεραπείας είτε με αλφα μπλόκερ για την M-TOPS ή δοξαζοσύνη, είτε για την COMBAT η δουτασθερίδη με την ταμψουλοζίνη, εάν υπερτερεί στην πρόοδο της νόσου. Και θα ήθελα λίγο να δώσω κάποια στοιχεία για από τη μελέτη COMBAT. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η μείωση, η σχετική μείωση του κινδύνου, εδώ βλέπουμε η πρώτη ομάδα, καταρχήν μιλάμε κλινική πρόοδος, δηλαδή εμφάνιση οξείας επίσκεψης ούρων σε βάθος χρόνου, στα 4 χρόνια που παρακολουθήθηκαν αυτοί οι ασθενείς, ή ανάγκη να πάνε στο χειρουργείο λόγω της καλοήθησης προπλασίας του προστάτη τους. Στην πρώτη φάση εδώ πέρα, το πρώτο είναι ο συνδυασμός. Έχουμε μείωση του σχετικού κινδύνου. Εδώ είναι η δουτασθερίδη και εδώ είναι η ταμψουλοζίνη. Βλέπουμε ότι είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της μείωσης του σχετικού κινδύνου και έως προς τα δύο άλλα. Όμως εδώ η διαφορά, δηλαδή μονοθεραπείας με δουτασθερίδη έναντι συνδυασμού, δεν ήταν στατιστικά σημαντική η διαφορά. Το ίδιο ισχύει όταν ελέγχθηκαν μεμονωμένα τα πράγματα για οξία επίσκεψη ούρων και έλεγχο για χειρουργείο. Και φάνηκε ότι η αθρηστική επίπτωση της εμφάνισης οξίας επίσκεψης ούρων ή ανάγκη για χειρουργείο μέσα στον χρόνο, στις 48 μοίρες της μελέτης, αρχικά ήταν στατιστικά μη σημαντική, ενώ μετά το 8μηνο το γκρουπ της ταμψουλοζίνης μόνο πήρε την ανιούσα, ενώ οι άλλες παρέμειναν να μην είναι σημαντικές οι διαφορές τους. Και αυτό βάζει στο μυαλό κάποιες σκέψεις. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, εντάξει, με συνδυασμό, να εκμεταλλευτούμε την ταχεία δράση της ταμψουλοζίνης, να εκμεταλλευτούμε το βάθος χρόνου του αναστολέα της 5α αναγωγάσης, αλλά κάποια στιγμή μήπως πρέπει να διακόψουμε και να γυρίσουμε σε μονοθεραπεία μόνο με αναστολέα της 5α αναγωγάσης. Και υπάρχουν μελέτες που το έχουν δείξει, τουλάχιστον τρεις, οι οποίες έχουν αναφερθεί στα guidelines, που έχουν δείξει ότι τόσο μετά από συνδυασμό περίπου 6 μηνών φιναστερίδης με ταμψουλοζίνη αλλά και ντουταστερίδης με ταμψουλοζίνη μετά από περίπου 6 με 9 μήνες η διακοπή του αναστολέα του αλφα μπλόκερ δεν οδηγεί σε επιδείνωση συμπτωμάτων για το επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, δεδομένα από την ίδια μελέτη, από την COMBAT, έδειξαν ότι από όλες τις παραμέτρους τις αρχικές baseline παραμέτρους των ασθενών αυτών, ο όγκος του προστάτη ήταν εκείνος ο οποίος καθόριζε τελικά το αν ή όχι υπερισχύει μία θεραπεία της άλλης ή του συνδυασμού. Και βλέπουμε εδώ ότι για μικρούς προστάτες οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Για μεγάλους προστάτες η διαφορά στην ταμψουλοζίνη έναντι του combination είναι στατιστικά σημαντική, πάνω από 40 γραμμάρια, αλλά και πάλι παραμένει ασήμαντη η διαφορά της μονοθεραπείας με αναστολέα 5α αναγωγάσης σε σχέση με το συνδυασμό. Πρέπει λοιπόν και αυτό να ληφθεί υπόψη. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν φορτωθεί η παρουσίαση, ένα σχόλιο μόνο να κάνω. Έχω το πλεονέκτημα ότι μιλάω τελευταίος. Έτσι, κανείς δεν μιλάει για την χημειοπροφύλαξη με αναστολέα 5α αναγωγάσης και για τον καρκίνο του προστάτη εδώ. Επίσης, από το FDA, έτσι και παντού σε όλη την Ευρώπη, οι αναστολές 5α αναγωγάσεις έχουν θέσει την αντιμετώπιση της καλώδης υπερπλασίας. Οπότε, το θέμα της ανάπτυξης υψηλού βαθμού καρκίνου του προστάτη είναι στο θέμα, στα πλαίσια της χημειοπροφύλαξης. Ναι, αλλά είναι σχετικός πληθυσμός, Σταύρο. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά όλα να λέγονται, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που χάρη δεν πρέπει να κρύβουμε τίποτα. Τρίτος γύρος, νομίζω ήρθε η ώρα για το τελικό χτύπημα. Έτσι, είναι πολύ απλό το πράγμα. Λοιπόν, ένας από τους στόχους της φαρμακευτικής θεραπείας της καλώδης υπερπλασίας, είναι ξεκάθαρο αυτό από τα guidelines, είναι ότι πρέπει να εμποδίσουμε και την πρόοδο της νόσου.
Τι σημαίνει πρόοδος της νόσου και κυρίως τι σημαίνει πρόοδος της νόσου για τον ασθενή μας. Ρωτήθηκαν οι ασθενείς, πάρα πολύ ωραία μελέτη αυτή, και τι έδειξε, ότι αυτό το οποίο τους ενοχλεί, τους ανησυχεί, τους προβληματίζει, τους φοβίζει, είναι μήπως κάποια μέρα καταλήξουν με επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρία ενός νοσοκομείου ή αναγκαστούν να χειρουργηθούν. Πόσο πολύ τους ανησυχεί, περίπου το 70%. Είτε έχουν συμπτώματα βαριά, είτε δεν έχουν βαριά συμπτώματα. Πόσοι από εμάς τους ουρολόγους, αφήστε τους τζιπίδες, από τους ουρολόγους πιστεύουν ότι αυτό προβληματίζει τους ασθενείς, μάλλον υποεκτιμούμε αυτό το φόβο και την αγωνία των ασθενών μας για την πρόοδο της νόσου. Άρα, δεν πρέπει να υποτιμούμε την πρόοδο της νόσου και το πώς πρέπει να την προλάβουμε. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην επιλογή της φαρμακευτικής θεραπείας. Πρέπει να συζητάμε με τον ασθενή μας τον κίνδυνο από την εξέλιξη, όταν έχει τους γνωστές παραμέτρους που τον κατατάσσουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και να κατανοούμε βέβαια τις ανάγκες των αρρώστων. Αλφα μπλόκερς, όσον αφορά το θέμα της επίσχυσης και του κινδύνου ανάγκης για χειρουργική επέμβαση, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι αυτή η μελέτη, η ALTES. Ουσιαστικά μηδενική είναι η συνεισφορά τους στην πρόληψη της νόσου. Είναι ακριβώς το επίπεδο του πλασέμπου. MTOPS και COBAT, οι δύο μεγάλες συνδυαστικές μελέτες, είναι αυτές οι οποίες δίνουν το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ο συνδυασμός έδειξε ότι μειώνει τον κίνδυνο της συνολικής εξέλιξης νόσου κατά 66% έναντι του πλασέμπο. Αν πάμε στις δύο παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ, δηλαδή στην εξία επίσκεψη και στον κίνδυνο του χειρουργείου, βλέπετε λοιπόν πόσο μειώνεται ο κίνδυνος και σε σχέση με κάθε μία από τις μονοθεραπείες, και όχι μόνο αυτό, και σε βάθος χρόνου, έτσι, στα 5,5 χρόνια. Αν πάμε στην COBAT, πιο σύγχρονη μέθοδος, και πάλι βλέπετε τη συντριπτική υπεροχή της συνδυασμένης θεραπείας όσον αφορά την πρόληψη από τους 8 μήνες. Και βλέπετε λοιπόν ότι ακριβώς μεγαλώνει αυτό το πλεονέκτημα το αποκτά κανείς όταν βάλει τον ασθενή του σε συνδυαστική θεραπεία, πάντοτε σε σχέση με την πρόληψη της νόσου. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον, το ίδιο περίπου slide το οποίο παρουσίασε ο Χάρης προηγουμένως, βλέποντας το από άλλη μεριά, βλέπετε λοιπόν ότι την υπεροχή την οποία έχει η συνδυασμένη θεραπεία έναντι των άλλων. Και για να κλείσω, να μην σας κουράζουμε, και προς επίρρωση όσων είπαμε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και αν θέλετε να καταλήξουμε πέρα από την ξυφομαχία και σε ένα consensus, ότι και τα τρία guidelines, και τα ευρωπαϊκά, και τα αμερικάνικα, και τα NICE, τα βρετανικά δηλαδή guidelines, ουσιαστικά συνιστούν ότι η συνδυαστική θεραπεία πρέπει να δίνεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν διογκωμένο προστάτη, 30 γραμμάρια για τους Εγγλέζους, 40 για τις ευρωπαϊκές καθηγητές γραμμές, διογκωμένος γενικά για τους Αμερικανούς, ή έχουν ένα PSA πάνω από 1,5. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα η ψηφοφορία έγινε ήδη, δηλαδή. Τώρα ψηφίζετε. Παρακαλώ, ψηφίζετε. 2 λεπτά. Ψηφίζουν πριν συζητήσουμε ή θα ψηφίσουμε πριν γίνει... Όσο συζητούν, όποιος θέλει ψηφίζει. Ωραία. Θέλει κανείς καταρχάς να κάνει κάποιο σχόλιο. Ψηφομαχία γι' αυτό. Πες το αυτό. Παρακαλώ. Προσέξτε, μην πέσετε. Ναι, δεν πέφτω. Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω, δεν κατάλαβα αυτό με το PSA. Το 4 γίνεται 2 και μετά περιμένουμε να πέσει κι άλλο και το 1,8 που έγινε 1,9. Αυτό πρακτικά είναι συμβίβαστο. Δηλαδή, έχω έναν ασθενή, του μετράω το 4 και θα τον βλέπω στις 6 εβδομάδες που αποκλείεται να ζητήσω ξανά PSA. Και ουσιαστικά, σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, αν δεν υπερβάλλουμε, θα πάμε σε ένα χρόνο να ξανακάνουμε PSA. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Δηλαδή, από το 2 που έχω υπολογίσει εγώ, πόσο πρέπει να είναι? Να σας πω. Αυτό το οποίο θέλω να ξεκινήσω. Τι είναι να δει? Ακούστε να δείτε. Αυτό που εισήγηση υπάρχει, γιατί κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα πράγματα στο πώς να αξιολογούμε το PSA. Το διπλασιάζουμε, μετά έρθει ο Μάρξ, είπε 2,3 μετά από ένα χρόνο. Άλλοι αυτό που λέγανε είναι ότι το ναδύρ το πιάνει στους 6 μήνες. Δηλαδή, παίρνει τον ασθενή 5 αλφανογάς στους 6 μήνες, όχι στις 2 εβδομάδες, στους 6 μήνες. Πιάνει τον ναδύρ, μειώνεται. Αυτό δεν λέμε, ότι η δράση της ασθενής. Έτσι μαθαίναμε παλιά. Έτσι μαθαίναμε παλιά. Δηλαδή, αν είχε ένας ασθενής σας PSA 4, πάτε ένα θεωρητικό μοντέλο τώρα, ένα σενάριο, στους 6 μήνες, στους 7, στον χρόνο που κάνατε, κάνει ένα PSA 2. Είστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι δεν είναι? Αυτό το οποίο ξέρουμε ότι μερικοί από τους ασθενείς μας που συνεχίζουν να είναι σε αναστολές 5 αλφαναγωγάσεις και μετά από ένα χρόνο, 1,5-2, το PSA μπορεί να κατέβει και άλλο. Άρα λοιπόν κάνετε μια καινούργια μέτρηση, δεν ξέρει κανείς πόσο. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει σημασία έχει να βλέπει την εξέλιξη του PSA, δηλαδή τη σηριακή μέτρηση. Όπως παλιά το PSA velocity. Άρα τι γίνεται? Πάει λοιπόν από το 2,
κάποιοι μένουν στο 2, άλλοι πάνε στο 1,8. Δηλαδή κατεβαίνει και το να δει. Όταν όμως αρχίζει να ανεβαίνει, από όποιο σημείο και αν ανεβεί, όταν το παραγωγείς... Πότε ξέρουμε ότι είναι το ναδύρ, είναι η ερώτηση. Το ναδύρ... Πώς θα μάθω εγώ ότι είναι το ναδύρ. Δηλαδή, αν στον επόμενο χρόνο από το 2 είναι στο 2 πάλι, πού ξέρω εγώ ότι το ναδύρ δεν ήταν 1,6 και ανέβηκε ακότομα στο 2. Το να το δει, πρακτικό. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να κάνετε PSA σε κάθε μήνα για να δείτε πώς είναι. Όχι, είναι απαράδεκτο. Έτσι, το θέμα είναι το εξής, ότι το ναδύρ θεωρείται η τελευταία χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το ναδύρ σας. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση, έτσι. Παρακολουθείτε τον ασθενή σας. Εγώ σας πω ότι είστε με αλφα μπλόκερ. Έχετε ένα ασθενή ο οποίος έχει 2,3 PSA. Ναι. Ή ξέρω εγώ 3,5. Ωραία. Δεν του κάνετε βιοψία, είναι καλά. Τον παρακολουθείτε. Μετά ξαφνικά πάει 4. Να πω κάτι που επιτρέπετε. Εγώ νομίζω δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί εγώ θα συμφωνήσω λίγο με τον συνάδελφο. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε ένα μαθηματικό όρο και να πούμε ότι ξεκάθαρα βρήκαμε με αυτή τη μέθοδο ποια είναι η τιμή ναδύρ. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Γκράβας απλώς προσπαθεί να μας πει ότι αυτό το οποίο όλοι είχαμε σαν απόλυτο κανόνα, ότι διπλασιάζουμε την τιμή επί 2, δεν ισχύει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε ότι αν το 1,8 γίνει 1,9, και δεν ξέρω τελικά και ποια είναι η κλινική σημασία μιας τόσο μικρής αλλαγής στην τιμή του PSA. Όχι, ο ασθενής πρέπει να αξιολογείται για κάθε αύξηση του PSA που έχει. Εντάξει. Δηλαδή, μην θεωρήσετε να δίνετε αυτό στο εξάμεινο. Εγώ αυτό που ήθελα απλώς να πω σε αυτή την μονομαχία είναι ότι, για να είμαι ειλικρινής, για να μπορεί κανείς να πάρει μια πιο ξεκάθαρη θέση, δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς μονοθεραπεία ή συνδυασμένη θεραπεία. Θα πρέπει κανείς να πάρει μια θέση απέναντι σε ένα συγκεκριμένο άρρωστο και σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η πλειοψηφία των ουρολόγων που είναι εδώ θα συμφωνήσει ότι για κάποιον ασθενή Α η ενδεδειγμένη θεραπεία θα είναι η μόνο θεραπεία, και είμαι επίσης σίγουρος ότι για κάποιο άλλο συγκεκριμένο περιστατικό η πλειοψηφία των ανθρώπων που ψηφίζουν αυτή τη στιγμή θα πούνε ότι η σωστή θεραπεία είναι η Β. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτή η μονομαχία, δεν ξέρω εμένα κάπου λίγο, Διονύση. Εγώ ουσιαστικά δεν θα μπορούσα να σταθώ με τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα, Γεράση, μαζί σου. Ότι μπορούμε να κάνουμε την αναγωγή από τις μεγάλες μελέτες, σεβαστές, και η EMTOPS και η COMBAT, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Αλλά έχουν έλλειψη ακριβώς αυτού του συγκεκριμένου πράγμα το οποίο λέτε. Για παράδειγμα, και η EMTOPS και η COMBAT, αν τις βάλουμε μαζί, κάθε άρρωστος που διαβαίνει την πόρτα του ιατρείου μας είναι υποψήφιος για συνδυαστική θεραπεία. Δεν νομίζω πως είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω για κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο το έχω ξαναπεί κατά καιρούς, αλλά την πιο έξυπνη μελέτη πραγματικά που θεωρώ μέχρι τώρα να έχω δει, ήταν μια μελέτη η οποία ουσιαστικά βασιζόταν στο αν θα έχουμε στοιχεία προγνωστικά για το ότι ο άρρωστος πάει καλά και ότι θα ανταποκριθεί καλά στην οποιαδήποτε θεραπεία, είναι τι γίνεται με την υποκειμενική του αίσθηση πάνω στο εξάμηνο ή ακόμα και νωρίτερα και στο τρίμηνο. Πάει καλά, έχει καλώς. Δεν πάει καλά, πάλι έχει καλώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η καλοειδής υπερπλασία του προστάτη είναι χειρουργική νόσος. Και εκείνο το οποίο, μια τελευταία παρατήρηση για να μην μακρηγορώ, ουσιαστικά για το Σταύρο, όσον αφορά τους α1 αναστολής, αυτή η μελέτη του Ντελαροζέτ είναι... Έχει σταθεί όλος ο κόσμος επάνω ότι η αποτυχία των α1 αναστολέων θα βασιστεί πάνω σε αυτό και σε αυτό το πράγμα. Νομίζω πως παραγνωρίζουν όλες αυτές οι μελέτες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιων ανθρώπων, όπως είναι η μορφολογία του προστάτη με την προβολή του μέσου λοβού, τι έχει γίνει με την ουροδόχο κύστη όσον αφορά το πάχος του τυχώματος, τις αλλαγές που έχουν επέλθει εκεί πέρα. Εκείνα τα πράγματα τα οποία λέγαμε από παλιά για την αναλογία στρώματος επιθυλίου σε αυτόν τον περίφημο προστάτη και το τι γίνεται και πώς ανταποκρίνεται στις διαφορετικές φαρμακευτικές θεραπείες, και επίσης τη συνοδό νοσηρότητα των αρρώστων, που είναι μια πάλι πολύ βασική παράμετρος. Μια λανθάνουσα νευρολογική νόσος, ένα ζαχαρώδης διαβήτης, ο οποίος μπορεί να έχει νευρολογικές εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν
για συνεκτίμηση, για να γίνουμε δογματικοί ότι θα επιλέξουμε τη μία ή την άλλη θεραπεία έτσι τόσο απλά. Δεν ξέρω, αυτή είναι η προσέγγιση μου στα πράγματα. Και ένα τελευταίο σχόλιο, σαν διαιτητής, και μια και όλοι οι διαιτητές στην Ελλάδα τα έχουν πάρει από κάποιον, ένα άλλο θέμα που δεν θίξαμε είναι και το θέμα του κόστος. Δηλαδή είπαμε ένα φάρμακο, δύο, τρία, τέσσερα μαζί, πέντε μαζί. Δεν έχω δει κάπου μία μελέτη, μία ανάλυση η προσθήκη του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου φαρμάκου, εάν τα ωφέλη σε σχέση με το κόστος τελικά αξίζουν τον κόπο ή όχι. Αλλά για να δούμε τι ψηφίσατε. Είδα πριν μία διαφάνεια. Νομίζω ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν στο θέμα της αποτελεσματικότητας ο κύριος Γκράβας συνέτριψε τον κύριο Μαμουλάκη 91% με 9%, μόνο 4 ψήφους πήρες χάρη και τους 3 τους πήρες πριν καν να κάνεις την παρουσίασή σου. Στο θέμα της ασφάλειας ο κύριος Γκράβας πάλι με μικρή διαφορά 54% έναντι του 46% και στο θέμα της πρόληψης της νόσου πάλι ο κύριος Γκράβας κέρδισε. Άρα λοιπόν ο κύριος Γκράβας ανακηρύσσεται πρωταθλητής και... Μόνο που εγώ είχα δύο σπαθιά και ο Χάρης ένα. Αυτό θα το λάβω υπόψη σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τώρα έχουμε καφέ, κύριε... Του δικαιώμαστε. Κύριε καθηγητά.